Θέλω να ξεκινήσω από την στιγμή της Ανάστασης και το μήνυμα που εκπέμπει η Ανάσταση του Θεανθρώπου Χριστού τόσο στην ανθρωπότητα όσο και στις μέρες μας ιδιαίτερα. Έχουμε ένα είδος, θα λέγαμε, εμπειρίες μέσα στην Εκκλησία, ζωντανές εμπειρίες μέσα στην Εκκλησία του γεγονότος αυτού. Το χριστιανικό Πάσχα, το ορθόδοξο Πάσχα για τη ζωή της Εκκλησίας, θα λέγαμε, αποτελεί την πεμπτουσία αυτής της συνειδητοποίησης. Ότι με την ένωση κτιστού και ακτίστου, με την ένωση Θεού και ανθρώπου, το πρόσωπο του Λόγου, με τη ζωοποίηση, την Ανάστασή του, ο Κύριος νίκησε το θάνατο και μας καλεί σε μια προοπτικότητα ζωής απερίσταλτης από κάθε περιορισμό. Διατηρώντας το αυτεξούσιο, αυτό νομίζω είναι θεμελιώδες, μας δίνεται πια η ευκαιρία της επιστροφής, της μετανοίας και της επιστροφής, αν καταλαβαίνω καλά. Αυτό ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Μαυρίδη, είναι ένα πάρα πολύ καθοριστικό γεγονός, διότι η Εκκλησία καταγγέλει την Ανάσταση του Κυρίου, καταγγέλει, θα λέγαμε, τη νίκη της ζωής κατ' επάνω στο θάνατο, αλλά όχι με έναν τρόπο μαγικό, ούτε με έναν τρόπο φολκλωρικό ή λαογραφικό, όπως συνηθίζουμε τις περισσότερες φορές να προσεγγίζουμε τη γιορτή του Πάσχα. Η Εκκλησία καταγγέλει το θάνατο, τη νίκη κατ' επάνω στο θάνατο, ως μια δυνατότητα η οποία πρέπει να ενεργοποιήσει την προσωπική, θα λέγαμε, πρόθεση και την προσωπική κινητικότητα ενός εκάστοτε των ανθρώπων, ενός εκάστοτε των πιστών. Και εδώ βρίσκεται η ουσία του κατ' εικόνα, διότι η ουσία του κατ' εικόνα είναι η ελευθερία. Οπότε η ελευθερία του καθενός είναι, θα λέγαμε, η απάντηση στην πρόκληση, παύλα πρόσκληση αυτής της Εκκλησίας, και πρέπει να ενεργοποιηθεί θετικά προς την κατεύθυνση να συντονιστούμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο της ζωής την οποία θέλει η Εκκλησία, προκειμένου να πετύχουμε την προσωπική μας νίκη κατ' επάνω στο θάνατο. Τώρα, η πρώτη Ανάσταση βλέπουμε στις αγιογραφίες να εικονογραφείται ο Χριστός τραβώντας από τον Άδη τους κεκοιμημένους, και μάλιστα έχει τον Αδάμ ως πρόσωπο. Αυτό ενδεχομένως είναι αυτό που νωρίτερα είπατε, η σύνδεση των ζωντανών με των νεκρών και άρα η συνέχιση της ζωής. Βεβαίως. Για την πίστη της Εκκλησίας και για την ορθόδοξη θεολογία, ο Χριστός με την Ανάστασή Του ανέστησε, όπως λέμε, πανγενή τον Αδάμ, όλο το ανθρώπινο γένος. Δεν ανέστησε δηλαδή, δεν πρόσφερε, για να είμαστε ακριβέστεροι, την χαρά και τη δυνατότητα της Ανάστασης μόνο στους ανθρώπους οι οποίοι υπάρχουν και θα υπάρξουν μετά από αυτόν, μετά το γεγονός της δικής του Ανάστασης, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης του ανθρώπινου είδους πάνω στον πλανήτη. Έτσι λοιπόν αυτό εικονογραφείται πάρα πολύ ωραία στην εικόνα την οποία υπενηχθήκατε, βλέποντας τον Χριστό να εξέρχεται από τον τάφο του, να αναστένεται, να ανίσταται, τραβώντας από το χέρι τον προπάτορα, που σημαίνει δηλαδή ότι η σύνδεση Χριστού και ακτίστου έγινε για όλο το ανθρώπινο γένος. Η προσφορά, θα λέγαμε, αυτής της σχέσης είναι ανοιχτή σε όλους, ζωντανούς και κεκοιμημένους, και σε αυτούς ακόμη οι οποίοι δεν έχουν κληθεί από το μείον στο είναι, δεν έχουν έρθει στη ζωή. Όμως, όπως πολύ σωστά υπογραμμίσατε και θέλω να το ξανατονίσω αυτό, είναι, θα λέγαμε, η Ανάσταση του Χριστού και μια πρόκληση στην ανθρώπινη ελευθερία, μια πρόκληση στο κατ' εικόνα, να συντονίσει ο άνθρωπος τη ζωή του με τη ζωή της Εκκλησίας. Και όταν λέω να συντονίσει τη ζωή του με τη ζωή της Εκκλησίας, εννοώ σε όλα τα επίπεδα. Στο επίπεδο της καθημερινότητας, στο επίπεδο της κοινωνικής ζωής. Όχι μόνο σε ένα επίπεδο εξωτερικής θρησκευτικής καθηκοντολογίας. Να εκκλησιοποιηθεί όλος ο άνθρωπος και να εκκλησιοποιηθεί κάθε διάσταση της ζωής και της ύπαρξής του. Σε αυτό το γεγονός μας καλεί η Εκκλησία, αυτό το γεγονός η Εκκλησία πιστεύει, διαλαλεί, διατρανώνει ότι είναι ένα γεγονός
το οποίο ξεφεύγει από τα όρια του κτιστού και του θνητού, και αυτό το γεγονός, αυτή την Ανάσταση προβάλλει η Εκκλησία πανηγυρικά τις ημέρες αυτές, σήμερα και αύριο, σήμερα το βράδυ δηλαδή. Και κάτι, αν θέλετε, έτσι μια σκέψη που αυτή τη στιγμή έτσι δημιουργήθηκε, είναι ότι οι χριστιανοί, οι πιστοί, κυρία Μαυρίδη, είμαστε οι φορείς, θα λέγαμε, της Ανάστασης του Χριστού στην ιστορία. Είμαστε ως μαθητές του Χριστού αυτοί που αναγγέλουν, καταγγέλουν την Ανάσταση του Χριστού στην ιστορία, όχι μια φορά το χρόνο, λαογραφικά, εθιμοτυπικά. Ναι, λένε οι πατέρες, δεν κάνουμε αναπαράσταση, δεν θυμόμαστε, αλλά ζούμε. Και αυτό, ξέρετε, είναι και λίγο δυσνόητο. Δεν ζούμε, δεν θυμόμαστε την Ανάσταση που έγινε πριν από 2.000 χρόνια, αλλά τη ζούμε εκείνη τη στιγμή, την ημέρα του Πάσχα. Έτσι. Ζούμε για την Εκκλησία, είμαστε σε μια πορεία για να ζήσουμε την Ανάσταση του Κυρίου όλη την περίοδο του Τριωδίου και όλη την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Βλέπουμε, ας πούμε, τη Μεγάλη Εβδομάδα έναν Θεό να πλένει τα πόδια των ανθρώπων. Βλέπουμε έναν Θεό να συγχωρεί και τον πλέον αμαρτωλό, την πόρνη. Βλέπουμε έναν Θεό να μαστιγώνεται, να ραπίζεται, να τον κακοποιούν, να τον ανεβάζουν και να τον σκοτώνουν. Αυτό το πράγμα, εάν παραμείνει μια απλή θέαση, εάν είμαστε ουδέτεροι παρατηρητές του θείου δράματος, εάν πηγαίνουμε στις ακολουθίες της Εκκλησίας με την λογική που θα πηγαίναμε, ας πούμε, σε μια όπερα για να δούμε ένα θείο δράμα, τότε βρισκόμαστε στο εξωτερικό και επιφανειακό γεγονός, βρισκόμαστε στο κέλυφος των γεγονότων. Εάν όμως και εμείς απ' αρχής της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ή του Τριωδίου, απ' αρχής της στιγμής αυτής και για το υπόλοιπο της ζωής μας, σταυρώνουμε τα πάθη και τις επιθυμίες μας στο σταυρό της αγάπης, της αποδοχής, της συναντήληψης για τον άλλον. Νεκρώνουμε το εγώ μας μέσα από μια διαδικασία να συνυπάρξουμε ως Εκκλησία, ως σώμα Χριστού. Μαρτυρούμε στην προσωπική μας βιωτή κάθε ευκαιρίας δοθήσεις, με κάθε ευκαιρία, ότι ο Χριστός ανέστη, ότι ο θάνατος πατήθηκε θανάτο και ότι η προοπτική της ζωής του ανθρώπου και του κόσμου και της κοινωνίας του, αυτού του πολυδέδαλου και πολύπλοκου κόσμου, το τέλος και ο σκοπός του δεν είναι ούτε η κυριαρχία, ούτε ο τάφος, ούτε ο ιστορικός κύκλος ζωής των αυτοκρατοριών και των βασιλείων, αλλά είναι η αιώνια σχέση με τον Θεό, η δόξα μιας σχέσης προσωπικής με το άκτιστο, που μας ανοίγει σε ένα πλαίσιο ύπαρξης εντελώς διαφορετικό. Αυτή είναι η βίωση της Ανάστασης του Χριστού. Και βεβαίως για να υπάρξει αποτέλεσμα, δεν φτάνει όλα αυτά που περιγράψατε, η δική μας υπερπροσπάθεια, αλλά χρειάζεται και η αγάπη του Πατέρα. Και η αγάπη του Πατέρα, η οποία αγάπη του Πατέρα βέβαια είναι δεδομένη. Η αγάπη του Θεού και Πατρός, η ενίσχυση του, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έστειλε μετά την Ανάσταση και την ανάληψή του από το ιστορικό προσκήνιο ο Χριστός, για την πίστη της Εκκλησίας, πληρεί την ζωή της Εκκλησίας, είναι παρόν, και εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι απλά και μόνο να επιτρέψτε μου μια έκφραση λίγο έτσι λαρή, να του χαμογελάσουμε, να του ανοίξουμε την αγκαλιά μας, να του τίνουμε το χέρι μας. Νομίζω να τον ομολογήσουμε. Να τον ομολογήσουμε, βεβαίως. Και από εκεί και μετά, βήμα-βήμα, όχι ανώδυνα, όχι χωρίς δυσκολίες, όχι χωρίς παλινοδίες, αλλά αρκεί κανείς να μπει σε μια αλλαγή προοπτικής. Αρκεί να αλλάξει ματιά. Να βλέπει διαφορετικά τον εαυτό του, τον συνάνθρωπό του, τον κόσμο, την ιστορία ολόκληρη, με το φως της Ανάστασης του Χριστού και όχι με τον ροώδη και διαστηματικό χρόνο που οδηγεί, θα λέγαμε, στην απώλεια, στη φθορά, στο θάνατο. Είτε ο θάνατος αυτός είναι προσωπικός, είτε ο θάνατος είναι θάνατος των προσδοκιών, των ελπίδων, των επιθυμιών, των αυτοκρατοριών, των ιστορικών γεγονότων, των πάντων. Τα πάντα τα καταπίνει ο χρόνος. Αυτό που μας λέει η Ανάσταση είναι ότι τα πάντα δεν καταπίνονται από τον χρόνο.
ότι η ανθρώπινη προσωπική μοναδικότητα και η μοναδικότητα των συλλογικών εκφράσεων που φέρνει ο άνθρωπος, των κοινωνιών, της ιστορίας του κτλ., εάν βυθιστεί, εάν εμποτιστεί, εάν βαπτιστεί στο φως της Ανάστασης του Χριστού, έχει αιώνιο προορισμό. Με αυτό θέλω να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αναζητήσουμε τον εαυτό μας στο πρόσωπο του αδερφού, του συνανθρώπου μας. Και βεβαίως αυτό που ενδεχομένως δεν επιθυμούμε για μας, να μην το κάνουμε στους άλλους, και νομίζω ότι εκεί μπορούμε να βρούμε και την Ανάσταση, την πραγματική. Ακριβώς. Εύχομαι λοιπόν μια ουσιαστική, προσωπική, υπαρξιακή Ανάσταση για τον καθένα μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.